Δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού για την πορεία της ελληνικής οικονομίας παρά την θετική μέχρι τώρα πορεία της, δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Νίκος Ρογκάκος θα μας πει τώρα τι προβλέπει η έκθεση που παρουσίασε ο Γιάννης Τουρνάρας. Αυτά τα οποία έχει τα μακροοικονομικά μεγέθη είναι πολύ θετικά. Να δούμε λοιπόν τι προβλέπει για την ανάπτυξη αλλά και για τα υπόλοιπα μεγέθη. Έχουμε μια ανάπτυξη για το 2024 σύμφωνα με το διοικητή στο 2,3% του ΑΕΠ. Έχουμε επίση ένα πρωτογενέ πλεόνασμα στο 2,1%, το οποίο είναι αυξημένο. Το δημόσιο χρέο θα μειωθεί νοικώ στο 152,3% του ΑΕΠ, είναι μια πολύ σημαντική μείωση από το 160%. Αλλά και ένα πληθωρισμό στο 2,8% για τη φετινή χρονιά. Τώρα, στην έκθεση ο διοικητή επισημαίνει ε, τους του και κάνει και συγκεκριμένε προτάσει. Οι κίνδυνοι είναι πέντε σοβαροί μεταξύ των άλλων για την ελληνική οικονομία. Ο πρώτο κίνδυνο είναι η περαιτέρω επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξη στην Ευρώπη, όπου θα επηρεάσει και την Ελλάδα. Το δεύτερο είναι η αβεβαιότητα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ουκρανία αλλά και τη Μέση Ανατολή. Το τρίτο είναι η καθυστέρηση η υλοποίηση των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψη, πρέπει να προχωρήσει γρήγορα. Η μεταρρυθμιστική κόποση, να μην σταματήσουν οι μεταρρυθμίσει, αλλά και οι επιπτώσει των φυσικών καταστροφών. Ποιε είναι οι προτάσει του, Τέσσερι κατά βάση. Διεύρυνση τη φορολογική βάση μέσω βεβαίω τη πάταξη φοροδιαφυγή. Επανεξέταση όλων των φοροαπαλλαγών, έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι έχουν ανάγκη να έχουν περισσότερε. Η μείωση των κινήτρων για την πρόορη συνταξιοδότηση, αλλά. Και η ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων παντού ώστε να προχωρήσει έτσι η ελληνική οικονομία. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Ρογκάκο.